Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη, πιστή στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, πάντα μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Πριν περάσουμε όμως στο σημερινό μας προσκεκλημένο, θα σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το email της εκπομπής, το οποίο είναι kinoniki.dialogi@attica.tv.gr. Ακόμα να σας ενημερώσουμε για μια νέα δυνατότητα που έχετε. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.attica.tv.gr. Στη σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε την ατζέντα των εθνικών θεμάτων, τα οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα και λόγω της προεκλογικής περίοδου φαίνεται να έχουν περάσει σε δεύτερο πλάνο, θα λέγαμε. Ωστόσο, βεβαίως, τα ανοιχτά ζητήματα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής παραμένουν όπως παραμένουν και τα μεγάλα ερωτήματα και οι κίνδυνοι. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε σήμερα λεπτομερώς με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον οποίο έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Attica TV και στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη, με την ιδιότητα του αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και ως υποψήφιο βουλευτή Α Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Συρίγο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναφορικά με την κατάσταση και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου στη χώρα μας παρατηρούμε ότι η επιθετική ρητορική και η προκλητικότητα της Τουρκίας διατηρείται με επίκεντρο το Αιγαίο και την Κυπριακή ΑΟΣ. Το ενδεχόμενο, θέλω να μου πείτε, μιας σοβαρής κρίσης, ενός θερμού επεισοδίου, να το πω αλλιώς, μέχρι τις εθνικές εκλογές, θεωρείτε ότι μπορεί να συμβεί, είναι δηλαδή, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ή μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σενάριο? Έχουμε δύο κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη είναι η ημερομηνία των τουρκικών εκλογών στα τέλη Ιουνίου και η δεύτερη ημερομηνία είναι η 7η Ιουλίου, όπου φέρεται ότι θα γίνουν οι δικές μας εθνικές εκλογές. Άρα, αν κάποιο περιστατικό θα συμβεί μεταξύ της ημερομηνίας των τουρκικών εκλογών για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης και της 7ης Ιουλίου. Mm-hmm. Αποκλείεται να γίνει κάτι πιο πριν, διότι ο Ερντογάν θα φοβόταν την εξέλιξη του πράγματος και κατά πόσον αυτό θα είχε επιπτώσει στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Μάλιστα. Η εκτίμησή μου είναι γενικότερα πάντως ότι με την Τουρκία δεν πρόκειται να έχουμε κάποιο σοβαρό επεισόδιο τους καλοκαιρινούς μήνες. Mm-hmm. Όπως και εμείς πήραμε το 1/4 του ΑΕΠ μας πέρσι από τον τουρισμό, έτσι και αυτοί περιμένουν να ξελασπώσουν από την τουριστική κίνηση, που φέτος είναι για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια υψηλή. Άρα, μέχρι και τον Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, δεν πρόκειται να δημιουργήσουν στην Ελλάδα ιδιαίτερα προβλήματα. Μάλιστα. Δεν ισχύει αυτό απαραίτητος για την Κύπρο. Στην Κύπρο, δηλαδή, δυτικός της Κύπρου, πιθανότατα να επιχειρήσουν μετά τις τουρκικές δημοτικές εκλογές να κάνουν κάποιο επεισόδιο. Mm-hmm. Δεν θα επηρεάσει άμεσα τον τουρισμό τους, δεν τους ενδιαφέρει. Οπότε εκεί κάτι μπορεί να γίνει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πιστεύω ότι η δύσκολη περίοδος για μας αρχίζει από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά που τελειώνει κατ' ουσίαν η τουριστική περίοδος. Μάλιστα. Για τις δύο χώρες. Mm-hmm. Πάντως, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι είναι η σοβαρότερη κατάσταση από το 1974. Αναφέρομαι στην τουρκική προκλητικότητα. Είναι η σοβαρότερη κατάσταση από το 1974 στην Κύπρο, με τις επιχειρούμενες τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, κύριε Συρίγο. Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως θαλάσσιο Ατήλα. Ναι. Δηλαδή, όπως με τον Ατήλα έγινε προέλαση και κατάληψη των εδαφών του βορείου τμήματος της Κύπρου. Mm-hmm. Κατ' ουσίαν τώρα έχουμε ένα θαλάσσιο Ατήλα, όπου έρχονται οι Τούρκοι, στείλουν ένα αγιοτρύπανο 38 μίλια δυτικά της Πάφου, mm-hmm. Καθαρά μέσα σε περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ και επιχειρούν να κάνουν γεώτρηση. Δεν το έχουν κάνει ακόμη, αλλά εκτιμάται ότι θα το επιχειρήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Όλο αυτό το διάστημα, κύριε καθηγητά, παρατηρούμε μια προσπάθεια από πλευράς Άγκυρας, μια προσπάθεια κλιμάκωσης, θα λέγαμε, της έντασης στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι οι αντιδράσεις τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως και των υπολείπων δυτικών δυνάμεων που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, αν μας διασφαλίζει τα δικά μας συμφέροντα. Καταρχάς, να πούμε ότι για πρώτη φορά από το 1974 και μετά, έχουμε τόσο σαφή τοποθέτηση της Αμερικής και σε δεύτερο βαθμό της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν, μετά την κρίση τα ίμια, ας πούμε, μας είχε στηρίξει απολύτως. Πρώτη φορά όμως έχουμε ξεκάθαρη τοποθέτηση και μήνυμα προς την Τουρκία, μην προχωρήσετε σε άλλες κινήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Ναι. Από εκεί και πέρα,
από το να σημάνει, τι θα σημάνει αυτό πρακτικά, δεν το ξέρουμε. Αλλά η εμπειρία λέει ότι αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι διατεθειμένος να πολεμήσεις και να υπερασπίσεις τα εδάφη σου, την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα σου, τότε κανένας άλλος δεν θα έρθει να σε υποκαταστήσει. Μάλιστα. Άρα, είναι θετικά τα μηνύματα που περνάνε προς την Τουρκία, δεν αρκούν. Πάντως, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να παγώσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Συρίγου, έτσι, και προβαίνει σε κινήσεις κλιμάκωσης. Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό έχει διαπιστώσει ότι κινείται ως ουρά της Κύπρου. Δηλαδή, η Κύπρος πήρε την πρωτοβουλία, προχώρησε σε οριοθέτηση των τεμαχίων νοτίως του νησιού, μετά έκανε θαλάσσιες οριοθετήσεις με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με το Λίβανο, μετά τα τεμάχισε την περιοχή νοτίως του νησιού. Στη συνέχεια έβγαλε διεθνείς διαγωνισμούς, στους οποίους συμμετείχαν μεγάλες, κολοσσιαίες εταιρείες. Ναι, ναι. Η Total, η Eni, η ExxonMobil. Η ExxonMobil είναι η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο. Ναι. Το να σου έρχονται αυτές οι εταιρείες να παίζουν μέσα στο δικό σου χωράφι σημαίνει ότι έχεις δημιουργήσει συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα. Έτσι, από τη μια μεριά έχουμε την απειλή της Τουρκίας και από την άλλη έχουμε τα οικονομικά συμφέροντα που δημιούργησε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω όλων αυτών των νόμιμων διαδικασιών που έκανε. Mm-hmm. Αυτά βρίσκονται τώρα σε σύγκρουση. Η Τουρκία επιδιώκει με την απειλή χρήση ως βίας να περάσει ένα μήνυμα: σταματήστε αυτό το οποίο κάνετε, θα σταματήσω κι εγώ. Το έχουμε δει στο Αιγαίο επανειλημμένως. Ναι, εδώ όμως το διακύβευμα είναι διαφορετικό. Το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πολύ πιο προχωρημένο. Έχουν βρεθεί δηλαδή ήδη τρία κοιτάσματα. Έχει βρεθεί το κοίτασμα Αφροδίτη. Έχει βρεθεί ένα κοίτασμα Καλυψό που είναι στο τεμάχιο 6. Δεν ξέρουμε τις ακριβείς διαστάσεις του, διότι φαίνεται ότι εκτείνεται και στο τεμάχιο 7 που δεν το έχει πάρει κανένας. Αλλά ενδιαφέρεται να το πάρει η Ιταλική Eni με τη Γαλλική Total. Και έχει βρεθεί και ένα κοίτασμα στο τεμάχιο 10 το οποίο έχει αναλάβει η ExxonMobil. Αυτά τα τρία κοιτάσματα δείχνουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει το πράγμα από την Κύπρο. Η Τουρκία βγαίνει μπροστά να κόψει τη δυναμική. Μάλιστα. Και θα προσπαθήσει να προσαρμόσει την κατάσταση στα μέτρα της και να εμποδίσει την Κύπρο να ολοκληρώσει το ενεργειακό της πρόγραμμα. Mm-hmm. Κατά την παράθεση θα έλεγα ότι και η ελληνική πλευρά πρέπει να κοιτάξει με ποιο τρόπο θα ολοκληρωθεί το ενεργειακό πρόγραμμα πάση θυσία. Μάλιστα, για να διασφαλίσει και τα δικά της συμφέροντα, έτσι πώς μας αναφέρετε. Πιστεύετε ότι οι κινήσεις αυτές, κύριε Συρίγου, αποτελούν ένα από τα τελευταία χαρτιά του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο? Τη κινήση αναφέρομαι στη διενέργεια γεώτρησης εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Η στρατιωτικοποίηση είναι το τελευταίο χαρτί του κυρίου Ερντογάν. Μάλιστα. Το γεωτρύπανο το οποίο έχει πάει στη θάλασσα και το δεύτερο στην περιοχή, το οποίο πρόκειται να φτάσει σύντομα στην περιοχή, είναι μέσα μαζί με τη στρατιωτικοποίηση, τα οποία ευελπιστεί ότι θα εμποδίσουν τους Κυπρίους να προχωρήσουν στο ενεργειακό τους πρόγραμμα. Το κρίσιμο σημείο στην προκειμένη περίπτωση είναι να αποφύγουμε την αποστρατιωτικοποίηση. Δηλαδή, να μην πέσουμε στην παγίδα της Τουρκίας σε αυτό το θέμα. Η ελληνική πλευρά πρέπει να συνεχίσει με την εκμετάλλευση, έρευνα και εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων. Μόνο αν βρεθούν πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα μπορεί να αλλάξει η λύση του Κυπριακού. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας αναφέρετε. Κύριε καθηγητά, η γεωστρατηγική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ στον ενεργειακό τομέα και μάλιστα υπό την Αμερική. Και Αιγύπτου. Και Αιγύπτου, σωστό. Γιατί μεταφέρεται το φυσικό αέριο που έχει βρεθεί. Συμφωνήσαν οι Κύπροι να μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις υγροποιήσεως φυσικού αερίου που βρίσκονται στην Αίγυπτο. Άρα αρχίζει το σχήμα να μεγαλώνει. Ακριβώς. Άρα και Αιγύπτου, όπως αναφέρατε, και μάλιστα υπό την αμερικανική ασπίδα. Αυτό είναι πολύ βασικό να το αναφέρουμε. Πιστεύετε ότι αυτό εκτιμάτε ότι περιορίζει την παρεμβατικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο? Θα το δούμε. Οπωσδήποτε η Τουρκία δεν θα έκανε μια κίνηση η οποία θα την έφερνε σε απόλυτη αντιπαράθεση με τη Δύση. Και είναι θετικά τα μηνύματα που περνάνε. Όπως υπάρχουν και άλλα μηνύματα στα οποία δεν δίνουμε σημασία, αλλά είναι σημαντικά. Ναι. Έγινε τις προηγούμενες μέρες μια άσκηση στρατιωτική μεταξύ Κύπρου, Ελλάδος, Ισραήλ, Αμερικής. Ναι. Αυτά περνάνε μήνυμα. Δεν είμαι μόνος μου, έχω και συμμάχους από πίσω. Μάλιστα. Και είναι σημαντικά πράγματα. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς θα κινηθεί το παιχνίδι. Εάν ο Ερντογάν θεωρήσει ότι έχει το περιθώριο να το τραβήξει στα άκρα, θα το τραβήξει. Εάν καταλάβει ότι η ελληνική πλευρά δεν δέχεται
υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, οι οποίες δεν μπορεί να περάσει, εκτιμώ ότι δεν θα προχωρήσει αντιπαράθεση. Διότι θα φοβηθεί τι άλλα προβλήματα θα του δημιουργηθούν στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Σχέσεις, μάλιστα. Θεωρείτε πιθανό, κύριε Συρίγο, η Άγκυρα να θελήσει να προχωρήσει σε γεωτρήσεις εντός του ελληνικού χώρου? Εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ναι. Ναι, και ποιες μπορεί να είναι πιθανές περιοχές, βεβαίως, έτσι, βασικό να μας πείτε. Εδώ έχουμε ένα καλό πράγμα με τους Τούρκους. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι μας ξαφνιάζουν. Μας ενημερώνουν εγκαίρως. Ναι. Στείλανε στις αρχές Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, 8 Μαρτίου, ένα έγγραφο στον ΟΗΕ, με το οποίο ανακοινώνουν ότι θα προχωρήσουν σε γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Βέβαια, δεν λένε ότι θα είμαστε σε περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ ή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Λένε ότι είναι η δική τους περιοχή. Αλλά από τους χάρτες που έχουν καταθέσει και από τις δηλώσεις που έχουν κάνει, προκύπτει ότι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε γεωτρήσεις και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Μάλιστα. Κρίσιμο σημείο είναι η περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και στην Πάφο, δυτικά της Κρήτης. Ναι. Αυτό το τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, το οποίο απέχει, αν κάνω λάθος, γύρω στα 160-170 χιλιόμετρα από τη Ρόδο, μέχρι τη Ρόδο, είναι η περιοχή εκείνη όπου εκτιμώ ότι θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο μέσα στο φθινόπωρο. Μάλιστα. Ένα ερώτημα το οποίο γεννάτε, κύριε καθηγητά, είναι ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε εναντίον της Τουρκίας? Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα, διότι στο παρελθόν πέραμε στρατιωτικά μέτρα. Η Κύπρος δεν έχει στρατό. Δεν έχει μόνο αμυντικό στρατό, χερσαίο, έχει ελάχιστη ναυτική δύναμη, έχει μηδέν αεροπορία. Είναι ενδιαφέρον πώς αντέδρασε η Κύπρος. Η Κύπρος εντόπισε ότι μέσα στα πληρώματα των πλοίων που είχαν φτάσει στην περιοχή, υπήρχαν πάρα πολλοί ξένοι, οι οποίοι εξαγοράζονταν ουσιαστικά ακριβά για να παίξουν, για να είναι τα πληρώματα. Τα πλοία αυτά είναι εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας. Ναι. Και χρειάζονται να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό. Το εξειδικευμένο προσωπικό δεν υπάρχει στην Τουρκία. Τα πληρώματα λοιπόν είναι ξένα, κυρίως Νορβηγοί και Αζέροι. Η Κύπρος λοιπόν εντόπισε το πρόβλημα αυτό, διαπίστωσε ότι τους πληρώνουν αδρά για να μην φύγουν και εξέδωσε διεθνή εντάλματα συλλήψεως κατά του προσωπικού αυτών των πλοίων. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αν είσαι Νορβηγός, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις εκτός Νορβηγίας, διότι όταν πας να μπεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σε συλλάβουν. Αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ θετικά. Και έτσι έχουμε από τις αρχές Μαΐου, από τις 4 Μαΐου ουσιαστικά, έχουμε κλείσει ένα μήνα, το γεωτρύπανο δεν έχει προχωρήσει σε έρευνες και από ό,τι λένε το έχει εγκαταλείψει ένα μεγάλο τμήμα του πληρώματός του, το οποίο δεν θέλει να μπλεχτεί σε απαγορεύσεις εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεξής. Ενδιαφέρον επίσης σημείο είναι και το ότι η Τουρκία ανάβλωσε πριν από μερικές μέρες ένα δεύτερο νορβηγικής εταιρείας πλοίο, το οποίο φέρεται να κάνει έρευνες μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Η εκτίμησή μου είναι ότι το κάνει αυτό για να προσφέρει ένα καταφύγιο στους Νορβηγούς, οι οποίοι δουλεύανε πάνω στο Φατίχ, το σκάφος που έχει πάει στην Κυπριακή ΑΟΣ, και να πούνε, ορίστε, δεν δουλεύαμε εκεί, δουλεύαμε δίπλα, δεν ισχύει το ένταλμα συλλήψεως. Α, μάλιστα. Επομένως, μας λέτε, λειτουργούν έτσι με στρατηγικό... Προσπαθούν να το αποτρέψουν. Έχουν σχέδιο και προσπαθούν να το αποτρέψουν. Μάλιστα. Ναι. Το πάγωμα, κύριε Συρίγο, των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να μου πείτε κατά πόσο επηρεάζει την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού. Αυτά τα δύο, δηλαδή, θέματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το 2000 έγινε δεκτή η διαδικασία εντάξεως της, να αρχίσει η διαδικασία εντάξεως της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντάλλαγμα την απόδοση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Τουρκία. Ναι. Έκτοτε και για αρκετά χρόνια η εντύπωση η οποία επικρατούσε στην ελληνική κυβέρνηση ήταν ότι μέσω αυτής της διαδικασίας του εξευρωπαϊσμού, ας πούμε, της Τουρκίας, η Τουρκία θα γίνει μια πιο φιλική χώρα και θα δεχτεί μια λύση στο Κυπριακό που να είναι πιο κοντά στα Ιωθώτα, σε δημοκρατικές χώρες. Δεν φαίνεται ότι έχει λειτουργήσει αυτό το πράγμα ως τώρα. Οπότε είμαστε μάλλον σε αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Κύπρο, μάλιστα, ναι. Και η εκτίμησή μου είναι ότι το αδιέξοδο θα συνεχιστεί, διότι τα θέλω της Τουρκίας είναι πολύ περισσότερα από τα μην της Κύπρου. Mm-hmm.
απέχουν δηλαδή οι δύο χώρες πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που ζητάνε με το στρατό. Ζητούν να παραμείνουν τουρκικά στρατεύματα στο νησί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την λύση του Κυπριακού, μετά τη συμφωνία για το Κυπριακό. Και μάλιστα οι Τούρκοι ζητούν να παραμείνουν στο Διηνεκές. Αυτά δεν προσυδειάζουν προς έναν εξάρτητο κράτος. Επομένως είναι τελείως διαφορετικές, δεν συγκλίνουν οι ταφέλη τους. Ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες, απέχουμε, δεν συγκλίνουμε. Ναι, ναι. Εδώ και από το 1974 και μετά δεν συγκλίνουμε. Ναι, βεβαίως. Ένα ζήτημα το οποίο θα λέγαμε, κύριε Συρίγο, πέρασε στα ψηλά των ευρωεκλογών, είναι για την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές του μειονοτικού κόμματος Κίεφ, Σεροδόπη και Ξάνθη. Μάλιστα. Θα ήθελα έτσι να το σχολιάσουμε και να μας πείτε αν ενστερνίζεστε τις απόψεις που μιλούν για έναν δούριο ύπο του Ερντογάν στη Θράκη. Δούριο ύπο δεν θα το χαρακτηρίζα. Είναι όμως ανησυχητικό ότι 27 χρόνια μετά, 28 χρόνια μετά το 1991, το 1991 εφαρμόζεται το καθεστώς ισονομίας ισοπολιτείας στη Θράκη. Μία σχεδόν γενιά δηλαδή μετά την εφαρμογή της ισονομίας ισοπολιτείας, κατεβαίνει ένα κόμμα το οποίο βασίζεται σε απολύτως διαχωριστικές γραμμές μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων και ψηφίζεται στη μεν Ροδόπη από τα 2/3 σχεδόν του μειονοτικού πληθυσμού, στη δε Ξάνθη από το ίμιση του μειονοτικού πληθυσμού. Μάλιστα. Θα μου πείτε το υπόλοιπο ίμιση δεν ψήφισε. Είναι σημαντικό. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτό το κόμμα έχει επιρροή η οποία βασίζεται σε μια ρητορική που θα έλεγα καθαρά ρατσιστική και ανθεληνική βεβαίως. Θα έπρεπε, κύριε Συρίγο, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα να έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα στην περιοχή της Θράκης. Η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛΗ και το ΚΚΕ κατέβασαν μουσουλμάνους υποψηφίους σε αυτές τις εκλογές. Ναι. Υπήρχαν δηλαδή μουσουλμάνοι υποψήφοι σε όλα τα μεγάλα κόμματα. Δεν τους ψήφισε η μειονότητα. Στράφηκε υπέρ των οπαδών του Κίεφ. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν δύο πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Το πρώτο είναι ότι από αυτούς που ψήφισαν Κίεφ, η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι σε αγροτικές περιοχές, είναι χαμηλού μορφωτικού επίπεδου. Ναι. Αντιθέτως, το Κίεφ δεν τα πήγε καλά στις μεγάλες πόλεις, όπου είναι πολύ πιο ενσωματωμένοι κάτοικοι. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι από τους υποψηφίους του Κίεφ, η συντριπτική πλειοψηφία είναι μετρημένη στα δάχτυλα της μίας χειρός. Που έχουν Άρα, τελειώσει μας λέτε ελληνικά κάποιους παράγοντες πανεπιστήμια. Που συνέβαλαν. Ναι, αυτοί που έχουν τελειώσει ελληνικά πανεπιστήμια. Οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι τουρκικών πανεπιστημίων. Ναι. Άρα, αστός, άτομα που ζουν στις πόλεις, μουσουλμάνοι, και έχουν παρακολουθήσει την ελληνική εκπαίδευση και έχουν τελειώσει και ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν τάσσονται υπέρ του Κίεφ. Μάλιστα. Αυτό δείχνει και το δρόμο, πιστεύω, που πρέπει να ακολουθήσουν οι επόμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο η επόμενη κυβέρνηση που θα βγει μετά τις εκλογές 7 Ιουλίου, όλες οι επόμενες κυβερνήσεις για να μπορέσουν να ενσωματώσουν τη μειονότητα πιο ήρεμα. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα έτσι να περάσουμε και λίγο στο μακεδονικό. Πρόσφατα συγγράψατε και ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Η Συμφωνία των Πρεσπών και το Μακεδονικό». Με τον παλιό σας καθηγητή, τον κύριο Χατζηβασιλείου. Με τον παλιό μου καθηγητή, βεβαίως, τον κύριο Χατζηβασιλείου. Η επόμενη μέρα της Συμφωνίας των Πρεσπών, κύριε Συρίγο, σε ποια φάση βρίσκει, θέλω να μου πείτε, τις διμερείς σχέσεις Αθήνα-Σκοπίων. Και βέβαια, κυρίως, θέλω να μου πείτε ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Αν η Συμφωνία των Πρεσπών θα βοηθήσει να περιοριστούν τα σημεία τριβής μεταξύ Ελλάδας, μεταξύ των δύο κρατών. Δυστυχώς, στη φύση της Συμφωνίας των Πρεσπών υπάρχουν η λέξη Βόρεια Μακεδονία και το επίθετο Μακεδονικός, τα οποία είναι συγκρουόμενα μεταξύ τους. Αυτό θα συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα θα επιμένει ως προς τη χρήση του ονόματος Βόρεια Μακεδονία σε κάθε μορφή του και οι Σκοπιανοί θα επιμένουν ως προς τη χρήση του ονόματος Μακεδόνες, που εμείς υπογράψαμε, σε κάθε μορφή του και οι δυνατόν και στη χώρα. Δηλαδή, θα είναι το Μακεδονικό Σύνταγμα, δεν θα είναι το Βόρειο Μακεδονικό Σύνταγμα. Θα είναι το Μακεδονικό κρασί, η Μακεδονική φέτα, όχι φέτα γιατί είναι προϊόν ονομασίας προελεύσεως, τα Μακεδονικά προϊόντα, όχι τα Βορειομακεδονικά προϊόντα. Μάλιστα. Αυτά θα είναι διαρκή σημεία τριβής, δυστυχώς. Και αυτό θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, σε ποιο επίπεδο είναι οι σχέσεις? Παραμένουν ορισμένα κενά σημεία, τα οποία δεν τα έχει διευκρινίσει η κυβέρνηση σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Επί παραδείγματι, έχουμε φτάσει Ιούνιο μήνα και εξακολουθούμε να μην έχουμε δει
τι έχουν τροποποιήσει οι Σκοπιανοί στο Σύνταγμά τους. Μάλιστα, βέβαια. Ύστερα από 5 μήνες δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει το τελικό εικόνα, κείμενο. Δεν έχουμε σαφή εικόνα, βεβαίως, ναι. Πλήρη εικόνα, και να το πω έτσι. Αυτό δημιουργεί πρακτικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν από την επόμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι δεν θα καταφέρουν, δεν θα υπάρξει εξομάλυνση ίσως των σχέσεων, δεν θα αποτελέσει τη βάση, να το πω έτσι, για εξομάλυνση των σχέσεων, κύριε Συρίγο, η Συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατών και λαών. Πρέπει ίσως η Ελλάδα να δει διαφορετικά το θέμα, να το δει συνολικά. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πληθυσμό περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπων πλέον. Οι περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Τα Σκόπια περνάνε ένα δημογραφικό κεάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουν μειωθεί περίπου στο 50% ο πληθυσμός τους. Και σε αυτούς περιλαμβάνω και τους Αλβανούς μέσα. Μάλιστα. Πρέπει να τους προσεγγίσουμε διαφορετικά και πιστεύω πρέπει να τους προσεγγίσουμε πολιτισμικά. Δηλαδή, υποτροφίες σε παιδιά να σπουδάζουν σε ελληνικά πανεπιστήμια. Πολλές υποτροφίες. Δημιουργία ενός ελληνικού σχολείου αντίστοιχου με το Κολέγιο Τυράννων, με το Αρσάκιο Κολέγιο Τυράννων. Mm-hmm. Στα Σκόπια, όπου θα πηγαίνει η άρχουσα τάξη τα παιδιά της. Διαρκείς επαφές σε πολιτισμικό επίπεδο, ακριβώς για να μπορέσουμε να σπάσουμε την απόσταση που μας χωρίζει. Αν δείτε το όνειρο του κάθε Σκοπιανού νέου, mm-hmm. είναι να πάρει τη φίλη του και να έρθει το Σαββατοκύριακο διακοπές στη Θεσσαλονίκη. Και το όνειρο του κάθε Σκοπιανού οικογενειάρχη είναι να πάει διακοπές το καλοκαίρι, το ιδανικό στη Χαλκιδική, άντε στον Πλαταμόνα, άντε σε κάποια άλλη περιοχή. Αυτά από μόνα τους δεν αρκούν. Χρειάζεται και πολιτισμική εργασία που μπορεί να γίνει με τέτοιους τρόπους. Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, θα ήθελα να αναφερθούμε και στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, καθώς όπως προαναφέραμε θέτεται υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Αθηνών, στην εκλογική σας περιφέρεια. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες στις γειτονιές της Αθήνας. Ασχέτως της γειτονιάς που βρίσκεσαι, δηλαδή από τον Άγιο Παντελεήμονα, από τα Σεπόλια, από τα Πετράλωνα, από το Παγκράτη, από το Κουκάκι, από το Κολωνάκι, από την Κυψέλη, mm-hmm. Το πρόβλημα που βγαίνει παντού είναι η ασφάλεια. Ο κόσμος αναζητά ασφάλεια. Αυτό είναι εν μέρη κατανοητό, διότι τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας είναι αυτή τη στιγμή στα όρια της καταρρεύσεως. Είναι υποστελεχωμένα σε ένα ποσοστό 40%. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να βγουν πλήρεις βάρδιες. Ναι. Να φανταστείτε, επισκέφθηκα αστυνομικό τμήμα πριν από μερικές εβδομάδες και ο αστυνομικός διευθυντής έλειπε. Και ρώτησα, πού είναι ο αστυνομικός διευθυντής? Μου λέει, έχει πάει, μου λέει, περιπολία. Δηλαδή, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε όλη μας την αντίληψη για τα αστυνομικά τμήματα. Πρέπει να κάνουμε πρότυπα αστυνομικά τμήματα σε περιοχές όπου έχει ιδιαίτερη εγκληματικότητα, mm-hmm. ούτως ώστε αυτά να επιμελούνται του προβλήματος. Σήμερα με το υπάρχον σύστημα είναι η ΓΑΔΑ, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, η οποία ασχολείται με το πρόβλημα. Άρα πρέπει να το μεταφέρεις από τη ΓΑΔΑ σε τοπικό επίπεδο, όπου ο τοπικός διοικητής θα μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τι γίνεται στη γειτονιά του. Και επίσης πρέπει να αλλάξει η κοινοτροπία ότι στα αστυνομικά τμήματα πάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν πέσει υποδυσμένια. Στα αστυνομικά τμήματα θα πρέπει να πηγαίνουν οι καλύτεροι αξιωματικοί και αυτό να είναι προϋπόθεση για την άνοδό τους στην ιεραρχία. Μάλιστα. Επομένως, ένα συμπέρασμα που βγάζουμε από όσα μας αναφέρατε είναι ότι θα πρέπει τα αστυνομικά τμήματα να γίνουν πάλι λειτουργικά. Ναι. Είναι πολύ βασικό γιατί η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Και ένα βήμα παραπάνω, να κινηθούμε με τη λογική ότι σε περιοχές με ιδιαίτερη εγκληματικότητα θα χρειάζεται τα αστυνομικά τμήματα να είναι πρότυπα αστυνομικά τμήματα. Δηλαδή, να μπορούν να παρακολουθούν θαυμάσια τι γίνεται, να είναι πλήρως στελεχωμένα και να μπορούν αυτά να δίνουν εικόνα στη ΓΑΔΑ και όχι η ΓΑΔΑ σε ναι, αυτά. Ναι, βεβαίως. Κύριε καθηγητά, η εικόνα της Αθήνας ως ασφαλούς προορισμού μπορεί να συνδυαστεί και με την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θέλω να μου πείτε, της ελληνικής πρωτεύουσας. Ένα τμήμα της παραβατικότητας που υπάρχει, ευτυχώς όχι σε όλα τα πανεπιστήμια της Αθήνας, είναι πέρξη πανεπιστημίων. Το χειρότερο παράδειγμα είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, η πρώην ΑΣΟΕ. Μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι από τα κορυφαία πανευρωπαϊκός. Mm-hmm. Κι όμως, όποιος κυκλοφορεί στον περίγυρό του ή πολύ χειρότερα επιχειρήσει να μπει μέσα, αντιλαμβάνεται το χάος που επικρατεί και αντιλαμβάνεται μερικές φορές ότι κινδυνεύει και η σωματική του ακαιρεότητα. Mm-hmm. Άρα, το θέμα της καταργήσεως του ασύλου είναι βασικό για την εμπέδωση του συστήματος ασφαλείας. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και η ίδια κοινωνία. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Ναι. Και με αυτή την φράση σας θα ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Αφού σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα κοντά μας και βεβαίως αφού σας ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία να έχετε, κύριε Συρίγο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και εσάς. Να σας ευχαριστήσουμε που συντονιστήκατε και σήμερα και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.